4-3-2 να γράφουμε. Δεν πρόλαβε να ορκιστεί η κυβέρνηση και το πρώτο έργο το οποίο ξεκίνησε μέσω της ΕΕΤΑΦΤΑΦ είναι να φημώσει την ελεύθερη φωνή της ΕΡΤ Open. Οι συλλήψεις οι οποίες έγιναν σήμερα και πρώτα απ' όλα του Προέδρου της ΠΟΣΠΕΤ Παναγιώτη Καλπαγιάννη είναι αυθαίρετες, είναι βάναυσες, είναι αυταρχικές, είναι αντιδημοκρατικές και κυρίως είναι εκδικητικές. Αν κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν με τη νέα μνημονιακή σούπα της Βουλής να επιβάλλουν μια παρασάλευτη μνημονιακή τάξη πραγμάτων στη χώρα και να κλείσουν κάθε αντιμνημονιακή φωνή, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Αυτήν την ώρα απαιτούμε, και νομίζω ότι είναι απαίτηση όλου του ελληνικού λαού, είναι θέμα δημοκρατίας, να αφαιθούν άμεσα ελεύθεροι τρεις συλληφθέντες και βεβαίως ο Παναγιώτης ο Καλφαγιάννης. Η ΕΡΤ Open λειτουργεί αδιάλειπτα 2,5 χρόνια τώρα, από τότε σχεδόν που έπεσε το μαύρο από την κυβέρνηση Σαμαρά στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Από τότε λειτουργεί αδιάλειπτα. Κανείς δεν την εμπόδισε. Και από εκεί έχουν περάσει και έχουν μιλήσει οι πάντες. Από το σημερινό Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους βουλευτές, τους συγκυβερνώντες. Έχει δηλαδή περάσει σχεδόν η Βουλή, όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Δεν διανοήθηκε κανείς να κινήσει διαδικασίες οι οποίες οδηγούν στο κλείσιμο της ΕΡΤ Open. Ποιος ο λόγος που εξακολουθεί να μενεργηθεί η ΕΡΤ Open τώρα που λειτουργεί? Δεν το διανοήθηκε κανείς να σκεφτεί ότι μπορεί να κλείσει αυτή η δημοκρατική, προοδευτική, αντιμνημονιακή φωνή. Η φωνή των εργαζομένων στην ΕΡΤ. Κανείς δεν το διανοήθηκε. Αυτή τη στιγμή διαπράτεται ένα μεγάλο ατόπιμα σε βάρος της δημοκρατίας. Άμεσα να φεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες. Αυτό είναι το αίτημα. Πρόεδρε, θα συνεχίσει να ανοιχθεί η ΕΡΤ Open, διότι άνοιξε όσο ήταν το μαύρο στην ΕΡΤ τώρα. Γιατί ποιους σκοπούς εξυπηρετεί, δηλαδή? Δεν κατάλαβα, ένας ραδιοφωνικός σταθμός που είναι ελεύθερος, που είναι δημοκρατικός, βλάπτει τη χώρα? Επειδή άνοιξε η ΕΡΤ, βλάπτει τη χώρα να υπάρχει η ΕΡΤ Open? Εδώ υπάρχουν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες παράνομοι ραδιοσταθμοί και κανείς δεν ενοχλείται. Υπάρχει μια γενική αυθαιρεσία. Η ΕΡΤ Open είναι το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Αυτοί πρέπει να πάμε να κλείσουμε. Ποιους πρέπει να συλλάβουμε? Θέλετε να μας πείτε? Αυτούς πρέπει να συλλάβουμε. Θέλετε να μας πείτε? Εδώ το ερώτημα αυτό είναι κέριο και μένει αναπάντητο και δεν μπορεί να απαντηθεί. Θέλετε να πείτε και για το αίτημα επανθέλετε να μας πείτε? Εντάξει, αυτό είναι οι υποψήφιοι βουλευτές που πήραν πρωτοβουλία σε ορισμένους δήμους να κάνουν επανέλεγχο στα άκυρα ψηφοδέλτια. Νομίζω είναι ένα νόμιμο δικαίωμα, η νομοθεσία το επιτρέπει, έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, γίνεται και τώρα προκειμένου να έχουν μια εικόνα των αποτελεσμάτων και της αντικειμενικότητάς τους. Υποβάλλαν το αίτημα στα πρωτοδικεία οι υποψήφοι αυτοί βουλευτές της Λαϊκής Ενότητας και περιμένουν την απάντηση από το πρωτοδικείο, η οποία μάλλον θα δοθεί από ό,τι με πληροφορούν την Παρασκευή. Ωραία. Ευχαριστώ.